Όπως είδε και ο κόσμος, δεν παρουσιαστήκαμε από την αρχή έτοιμοι να ανταποκριθούμε στις προσδοκίες του αγώνα. Υπάρχει γενικότερα μία έλλειψη πίστης από τα παιδιά, γιατί είναι παιδιά τα οποία είναι κατά κύριο λόγο από την πόλη μας και δεν έχουν την εμπειρία της κατηγορίας αυτής. Αλλά γνωρίζαμε ότι ο Πανσεραϊκός έχει μια καινούργια, μια θέσια ομάδα και εκείνη είναι νική ομάδα. Πιστεύουμε ότι μπορούσαμε να ανταποκριθούμε πάνω στο ρυθμό του παιχνιδιού. Στο πρώτο ημίχρονο δεν δείξαμε κάτι και γι' αυτό και πιστεύω ότι δίκαια προηγήθηκε και ο Πανσεραϊκός. Ίσως θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ. Όσον αφορά όμως το δεύτερο ημίχρονο, όπως μιλήσαμε και στα παιδιά, είναι η έλλειψη πίστης που υπήρχε. Νομίζω ότι το βρήκανε έστω και λίγο. Μπήκαμε λίγο πιο δυναμικά, πήγαμε πιο ψηλά τις γραμμές μας. Προσπαθήσαμε να κόψουμε λίγο το παιχνίδι του αντιπάλου. Γνωρίζαμε ότι έχει παίξει και ένα παιχνίδι κυπέλλου και ίσως αυτό μας βοηθούσε. Θεωρώ όμως πάλι όμως δεν κάναμε κάποια σημαντική φάση που να πω ότι απειλήσαμε. Τουλάχιστον όμως σε σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι και με αυτό, στο πρώτο ημίχρονο τουλάχιστον. Το δεύτερο ημίχρονο ήταν αρκετά καλύτερο από άποψη ότι ενθουσιασμού, διάθεσης, ρυθμού παιχνιδιού. Εγώ πιστεύω ότι είμαστε μια ομάδα που μέσα στον χρόνο θα χτίζει περισσότερα πράγματα. Θα πιστεύει περισσότερο σε αυτό το πράγμα, στο ότι μπορεί να ανταποκριθεί με οποιοδήποτε αντίπαλο. Ο αγωνιστικός ρυθμός ο δικός μας δεν μπορώ να πω ότι είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. Θέλει παιχνίδια για να γίνει αυτό και φυσικά όποια παιδιά αποκομίζουν και εικόνες και το βλέπουν αυτό το ζουν, τόσο αυτό μας τροφοδοτεί και μας κάνει καλύτερους από παιχνίδι σε παιχνίδι. Πιστεύω ότι μέρα με τη μέρα θα γινόμαστε καλύτεροι. Υπάρχουν πράγματα που μπορούν να βελτιώσουν πάρα πολύ, πάρα πολλά δηλαδή, όπως το να συνδυαστούμε πιο πολύ, το να είμαστε πιο γρήγοροι, το να έχουμε πιο γρήγορη μετάβαση, πιο να είναι πιο κοντά οι γραμμές. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορούμε να βελτιώσουμε. Αυτό είναι ένα σημάδι ότι τα βλέπουμε, τα μαθαίνουμε και προσπαθούμε να τα βελτιώσουμε. Ένας νομός δεν μπορεί να σηκώσει το βάρος μιας γάμα εθνικής. Όχι, δεν το πιστεύω αυτό. Νομίζω ότι, γιατί μου ξανά έγινε αυτή η ερώτηση, ότι έχουμε δει ότι πανελλαδικά, ότι οι ιστορικές ομάδες έχουν πέσει σε χαμηλές κατηγορίες. Δεν πάμε πολύ μακριά, ο Ηρακλής για παράδειγμα. Το θέμα ποιο είναι ότι η ομάδα μας βγαίνει μέσα από το κοινωνικό ιστορικό της πόλης. Δηλαδή δεν είναι κάτι το οποίο βασίζεται μόνο σε χρήματα ή μόνο σε ποιότητα ή μόνο σε αυτό. Είναι κάτι που δουλεύεται, καλλιεργείται. Θέλει χρόνο. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι δεν μπορεί να στηριχθεί. Πρώτα απ' όλα πρέπει να το πιστέψουν τα παιδιά και εμείς. Αυτό μας λείπει λίγο. Αν το πιστέψουμε εμείς, θα το πιστέψει ο κόσμος. Παρότι προερχόμασταν από μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί η ομάδα μας είχε αρκετά προβλήματα, όπως ξέρετε, μετά τον υποβιβασμό. Από μια δύσκολη εβδομάδα, γιατί παίξαμε πρωτάθλημα την Πρεμιέρα και κύπελο την Τετάρτη, θέλαμε να κάνουμε το πρώτο μας παιχνίδι εκτός έδρας, μια δεύτερη νίκη. Και νομίζω επικρατήσαμε από την αρχή του παιχνιδιού στο παιχνίδι και δημιουργήσαμε προϋποθέσεις για γκολ. Ειδικά στο πρώτο ημίχρονο ήταν η πλήρης η επικράτησή μας. Δεν κινδυνεύσαμε καθόλου. Στο δεύτερο ημίχρονο πάλι μπορώ να πω ότι είχαμε τον έλεγχο του παιχνιδιού. Βέβαια η ομάδα της Αλεξανδρούπολης ανέβασε την απόδοσή της, πίεσε βέβαια χωρίς να κάνει κάποια ευκαιρία. Αλλά τις ευκαιρίες πάλι τις είχαμε εμείς να διευρύνουμε το σκορ, δεν τα καταφέραμε. Μένουν οι τρεις βαθμοί που είναι πάρα πολύ σημαντικοί για μας. Τους θέλαμε πολύ για να μπορέσουμε να δει ο κόσμος ότι είμαστε μια ομάδα νεανική που εκπέμπει υγεία και ότι θέλουμε σιγά σιγά να ξαναφέρουμε τον κόσμο του Πανσεραϊκού στο γήπεδο. Αυτά. Μπορεί να περιμένει ο κόσμος του Πανσεραϊκού από την φετινή προσπάθεια του Πανσεραϊκού. Δεν μπορώ να ξέρω τι ακριβώς μπορεί να συμβεί. Σίγουρα υπάρχουν κάποιες ομάδες οι οποίες έχουν προγραμματίσει την επιτυχία τους. Εμείς μπορώ να πω ότι δεν είμαστε μέσα σε αυτές τις ομάδες. Αργήσαμε να ξεκινήσουμε με πάρα πολλά προβλήματα σε όλα τα επίπεδα. Κάνουμε μια πολύ καλή προσπάθεια από τη διοίκηση για να μπορέσουμε να αλλάξουμε την εικόνα του Πανσεραϊκού προς το καλύτερο. Η ομάδα μας είναι σήμερα, μπορώ να σας πω, όπως και την προηγούμενη Κυριακή έπαιζε ο Αποστολόπουλος, ο οποίος είναι 15,5 χρονών, αριστερό μπακ. Η ομάδα μας αποτελείται από πολλά νέα παιδιά. Ο στόχος μας είναι να παίζουμε κάθε Κυριακή, να μπορούμε να παίξουμε ένα όμορφο ποδόσφαιρο, να παίζουμε ένα ελκυστικό ποδόσφαιρο και να μπορέσουμε να ξαναφέρουμε τον κόσμο στο γήπεδο. Τώρα, αν αυτό μπορεί να μας οδηγήσει και σε άλλες σκέψεις, εδώ είμαστε
να τις δούμε. Πώς είδατε τον Εθνικό σήμερα? Ο Εθνικός ήταν μια αγωνιστική ομάδα. Προσπάθησε για το καλύτερο, αλλά νομίζω από την εικόνα του παιχνιδιού φάνηκε ότι ήμασταν σε όλους τους τομείς ήμασταν ανώτεροι.